του μήνα. 48 ώρες. 48 ώρες επαναλαμβανόμενες. Νωρίτερα όμως στις 8 η ώρα θα γίνει ένα πάνδημο συλλαλητήριο στην πόλη της Αμιντέου, σε συνέχεια των συλλαλητηρίων που έχουν γίνει σε όλη τη χώρα. Απόψε, και ειδικότερα στο ενεργειακό τόξο που πωλείται, που είναι η Βόρεια Ελλάδα. Δώστε μας λοιπόν μια πρακτική πληροφορία που ενδιαφέρει τον κόσμο και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Αν πουλιάται, ξεπουλιάται ή δεν κλπ. Blackout υπάρχει κίνδυνο να έχουμε, γιατί ανησυχεί ο κόσμος. Εσείς θα το ξέρετε αυτό, γιατί εσείς το ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν αυτό. Αυτό εξαρτάται από το πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση, ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την επάρκεια που θα έχει και τη ζήτηση που θα υπάρχει. Ναι. Δηλαδή blackout, είναι δύσκολο να συμβεί blackout και αυτές είναι κινδυνολογίες. Εκτός αν πραγματικά θέλει να το κάνει για να δημιουργήσει έναν κοινωνικό επιπλέον αυτοματισμό. Αυτό είναι άλλο, ναι, εντάξει. Αυτό είναι κατανοητό επίσης να το έχετε μέσα στα σχέδια. Αυτό. Ναι, βεβαίως. Θα περιμένουμε όλα. Είχαμε όμως την τοποθέτηση του εκπροσώπου της κυβέρνησης, η οποία είπε: δεν θα αφήσουμε 20 εκατομμύρια τουρίστες χωρίς air condition. Μα δεν πρόκειται για να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται, λέτε. Μα πώς θα συμβεί κάτι τέτοιο, εξώς ξανά, αν θέλουν να τους αφήσουν. Ναι. Εμείς θα απεργήσουμε. Θα υπάρχει μια σχέση. Επειδή μου απεργείτε εσείς. Σημαίνει ότι αυτό πρακτικά για τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις, αυτό δεν υπάρχει θέμα. Θα σας εξηγήσω, κύριε Καβουράκη. Γιατί υπάρχει αυτή η παλιά, ο παλιός αστικός μύθος, ο Αδαμίδης κατεβάζει το διακόπτη, κλείνει τα πάντα. Οι εργαζόμενοι ποτέ δεν κατέβαζαν διακόπτες, απερνούσαν, έλειπε κάποια ισχύ και, έγινε, και γινόταν η διαχείριση από την κυβέρνηση στο σύστημα του. Ναι, η διαχείριση όμως περιελάμβανε και τις διακοπές επί 4 ώρες, επί 3 ώρες, επί 2 ώρες, με ψυγεία, με ανομαλίες. Γιατί οι κύριοι οικονομαίοι επέλεγαν να μην μειώσουν σε έκτακτες περιπτώσεις το ρεύμα από τις μεγάλες καταναλώσεις της βιομηχανίας για να δημιουργήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει άρα, λοιπόν, νομοθεσία που το επιβάλλει αυτό. Δεν τα ξέρω και τα νούμερα. Τώρα έχουμε μια ισχύ στη χώρα η οποία. 17.500 κύριε οικονομία. 17.500 μεγαβάτ. Τώρα και με η την ζήτηση απεργία. Σήμερα, ναι. Η ζήτηση πόσο έχει σημασία. Έχουμε 17.500 διαθέσιμη και η ζήτηση δεν φτάνει ούτε τις 7. Με συνθήκες καύσωνα όπως είναι αυτές οι μέρες. Ναι. Το πολύ να φτάσουμε σήμερα σε 7.500. Άρα έχουμε υπερεπάρκεια δηλαδή. Ακριβώς, έχουμε υπερεπάρκεια. Ωραία. Με την απεργία που θα κάνετε, για να καταλάβουμε, γιατί είναι τεχνικά θέματα και δεν τα ξέρει ο κόσμος. Με την απεργία που θα κάνετε απόψε, αυτή η ισχύ των 17.000, πόσο θα πέσει. Πρέπει να πω ότι από τις 17.500 αυτά που ελέγχει η ΔΕΗ, που είναι δικά της, δηλαδή αυτά που θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι και θα απεργήσουν, είναι λιγότερο από 11, γιατί δεν συμπληρώνω σε αυτό το νησιώτικο σύμπλεγμα. Ωραία. Άρα στην υπηρετική χώρα είναι περίπου 10.500 μεγαβάτ από ΔΕΗ. Τα υπόλοιπα είναι με από την απεργία πόσο θα γίνει αυτό το 1500. Θα εξαρτηθεί κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη το πώς θα συμμετέχει ο κόσμος σε αυτή την απεργία. Ναι. Καλά, εμείς πιθανολογούμε ότι θα έχετε πλήρη 100% συμμετοχή. Που αυτό φαίνεται, φαντάζομαι το ότι περίπου 5.000 μεγαβάτ θα τεθούν εκτός λειτουργίας. Δηλαδή, 2 λεπτά για να καταλάβω κάτι. Η προσπάθειά σας εσάς είναι να μειωθεί το φορτίο ή είναι να γίνει μια απεργία χωρίς να έχουμε τέτοιες επιδράσεις. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται, γιατί αν δεν υπάρχουν τέτοιες επιδράσεις, τότε θα μπει στο σύστημα το παραγωγικό δυναμικό των ιδιωτών που σήμερα δεν δουλεύει, παρόλα αυτά πληρώνονται βάσει νομοθεσίας με τη διαθεσιμότητα ισχύως, τα λεγόμενα άδη, και θα μας κατηγορήσουν ότι κάναμε μια σικαία απεργία για να τα οικονομήσουν αυτοί οι οποίοι δεν είναι στο σύστημα σήμερα. Άρα λοιπόν λέτε τώρα για να καταλάβουμε ότι με την απεργία, εφόσον είναι 100% η απεργία, ας πούμε αυτό το σενάριο, το 10.000 θα γίνει 5. Με εκείνη μια εκτίμηση. Και τα 17-12, πράγμα το οποίο σημαίνει, λέτε εσείς, γιατί δεν τα ξέρουμε εμείς τα στοιχεία και δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε αυτό που λέτε. Τα έχει ο ΑΔΜΙΑ αυτά. Και αν το διαχειριστεί σωστά, πιθανόν να έχουμε πολύ μικρές διαφορές. Αν το διαχειριστεί σωστά, αφού θέλουμε 7.500-8.000 μεγαβάτ και θα έχουμε 12. Εντάξει, δεν ξέρω και σε ποια φάση βρίσκονται όλες οι μονάδες της χώρας και των ιδιωτών. Λογικά λέτε ότι για τον πρώτο καιρό δεν υπάρχει θέμα. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, αν κατέβει ο διακόπτης, δεν θα το κατεβάσετε εσείς, λέτε, η κυβέρνηση θα το κατεβάσει. Ποτέ δεν το κατεβάζαμε εμείς. Ας το ποτέ, για τώρα λέμε. Αν κατέβει. Τίποτε. Αν σου πει blackout 4 ώρες, 5 ώρες, 6 ώρες διακοπή, δεν είναι δική σας ευθύνη, αυτό λέτε. Απολύτως. Μάλιστα. Ναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε γιατί θα κουβεντιάσουμε μετά τους υπόλοιπους.
Πάμε. Βέβαια.